Θέμε, να πεις στο γιο μου τον Μάρκο να τσακιστεί να γυρίσει σπίτι. Μην τον πάρει ο διάλος. Και σένα μαζί. Άντε, μπράβο! Μωρό μου, θες να πάω κάτω να φέρω κάτι να φάμε, κοινάς? Όχι, όχι, θα τον ετοιμάσω και θα φύγουμε. Καλά, μήπως θες να μου δώσεις ένα φυλάκι πρώτα? Αργότερα, τώρα έχουμε αργήσει. Καλά, αργότερα. Τώρα έχουμε αργήσει. Πρέπει να βάλω βενζίνη. Α, πάω εγώ. Όχι, όχι, εσύ να πας να πάρεις κάτι να φάμε. Πεθαίνω της πείνας. Μην μου πεθάνεις. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Αυτό μην το ξαναπείς ποτέ και για καμία γυναίκα, ούτε και για μένα. Θα ξέρεις ότι σε αγαπώ. Κι εγώ σε αγαπώ. Τι να πάρω να φάμε? Ό,τι βρεις δεν έχει σημασία. Περίμενε. Δώσ' μου ένα φίλι. Είσαι καλά? Καλά είμαι. Με συγχωρείς που σε έφερα. Δεν θέλω να το ξαναπείς αυτό. Για σένα, αν με χρειαζόσουν, θα ερχόμουν και στην άκρη του κόσμου. Πώς πέρασε τη νύχτα? Είχα. Άστο. Δεν χρειάζεται να με εξηγήσεις. Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω και σου ζητάω συγγνώμη. Και θέλω να ξέρεις, από εδώ και μπρος, αν η Εύα έχει οτιδήποτε, ψήξη, πονόλαιμο, πόνο στη μέση, θέλω να τη κάνεις εσύ μασάζ. Συνέχεια μασάζ. Μη σε εδώ και δεν τη κάνεις μασάζ. Σε εμπιστεύομαι. Σε εμπιστεύομαι. Αλήθεια, πώς ήρθες μέχρι εδώ, με το stop? Βέβαια με το stop, τι ρωτάω? Ναι ρε πατέρα, τι ρωτάς και εσύ? Πάμε. Πάμε. Είναι ο πατέρας εδώ. Ο μπαμπάς, όταν ενθουσιάζεται, λέει ότι του κατέβει. Όταν του χαστουκίσει όμως ξανά η πραγματικότητα. Ξεχνάει τι είπε και τα κάνει πάλι μαντάρι. Γεια. Πέρναγε, δεν έχω ντυθεί ακόμα. Γύρισε ο Μάρκος. Σαν να μην έγινε τίποτα. Και ο Διονύσης μούγκα. Πώς είναι? Χάλια. Τέλεια. Χάλια είπαμε, όχι τέλεια. Παιδί μου, πώς είναι κάποιος που μόλις χώρισε? Πώς είναι? Κομμάτια, το ρίχνεις εύκολα. Αυτός και τσίτσι δεν γυρίσω μπροστά του, δεν πρόκειται να γυρίσει να με κοιτάξει. Καλά, αυτός μπορεί να μην γυρίσει, αλλά θα γυρίσει το μάτι του. Κάντο εσύ και τα λέμε μετά. Φοβερή επιτυχία. Το τελευταίο σουξέ του σπιτιού. Η Εύα κάνει βόλτες ξεβράκο. Πρώτα χαλάει η βρύση του νηπτήρα, μετά του μπάνιου. Ούτε να πληθώ δεν μπορώ. Και στο δικό σας ο Μάρκος δεν λέει να τελειώσει, μούλιασε. Ωχ, Θεέ μου, παρατέταρτο. Δεν θα προλάβω. Πάει, άπλετε θα πάω στο σχολείο. Γεια σου, Φρουλή. Bonjour. Παρατέταρτο, η τέλεια ώρα για να βάλεις εφαρμογή το σχέδιο Α. Ποιο είναι το σχέδιο Α? Να μοιραστείς τον μπάνιο με τον καλό σου. Βιάζεσαι, η ώρα είναι παρατέταρτο. Πρέπει να πληθείς. Ξεντίνεσαι, μπαίνεις στον μπάνιο μαζί του. Και τι θα κάνω στον μπάνιο μαζί του? Τίποτα δεν θα κάνεις, καημένη. Απλά τη φαντασία θα του εξάψεις. Ούτως ή άλλως όλοι τρέχουν και δεν φτάνουν αυτή την ώρα. Σιγά μην έχουν το μυαλό τους, εσένα και το θύμα σου. Ακατοίκητο, έτσι? Και μετά όλη τη μέρα θα σε σκέφτεται. Θα βγάλει από το μυαλό του η Ραλού. Γιατί εσύ δεν συγκρίνεσαι φυσικά, αγάπη μου. Καλά, ότι δεν συγκρίνομαι αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν δεν πουνήσεις το κολαράκι σου, τον Μάρκο δεν πρόκειται να τον ξαναδείς. Θα τον φάει η επόμενη.
Λες να το κουνήσω, ε. Κούνα το επιτέλους, αγάπη μου, να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ στο μπάνιο με τον Μάρκο δεν μπαίνω. Αποκλείεται. Ξέχνα το. Καλά, έχεις ήδη μπει. Χάλασε το άλλο μπάνιο και είναι παρατέταρτο, άρα θα αργήσουμε. Μου δίνεις το αφρόλουτρο, σε παρακαλώ. Τι λες, παιδάκι μου, ποιο αφρόλουτρο? Μπαίνεις έτσι σε ξένο ντους. Ναι, αλλά και εσύ είσαι πόση ώρα εδώ μέσα. Θα χτυπήσεις το κουδούνι του σχολείου και εσύ ακόμα θα λούζεσαι. Ωραία, να βγω να μπεις. Να βγω να. Να μπεις. Γεννώ. Άντε, παιδί μου, τι κάνεις τόσο ώρα στο μπάνιο? Βγαίνω εγώ τώρα, βγαίνω. Άντε, βγαίνεις να κάνεις άλλο μπάνιο. Άντε, μπράβο, άντε, μπράβο. Διονυσή. Έλα, παιδί μου. Κάνω εγώ μπάνιο τώρα. Έχεις ζεστό νερό? Έχει πολύ. Με την ησυχία, θα έρθω σε λίγο εγώ. Τι είναι, Διονυσή, ξέχασες κάτι? Ελένη μου, πάλι τα ίδια. Ποια ίδια, Διονύση μου? Ελένη, μας έχει ξεφύγει τελείως ο έλεγχος. Έπιασα τον Μάρκο με την Εύα. Στο μπάνιο γυμνή και οι δύο. Στεναχωριέ μου, στο λέω, αλλά μας έχει ξεφύγει τελείως ο έλεγχος. Βρε, Διονύση μου, αυτό που σε πιάνει κάθε και λίγο πρέπει να το κοιτάξουμε. Τη μια τους βλέπεις να κάνουν σεξ στο κρεβάτι, την άλλη στο ντουζ. Δηλαδή δεν έχουν αφήσει μέρος για μέρος. Πες μου, Μεριμέ, τι είδες ακριβώς? Τι είδα? Ήταν δύο παιδιά τώρα 17 ετών γυμνά εκεί σε μια μπανιέρα. Τόση είδα. Ένα να σκύψει να πιάσει το σαπούρι, τελείωσε. Για κάτσε μια στιγμή. Εύα, έλα λίγο εδώ, μωρό μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι κάνατε με τον Μάρκο οι δυο σας στο μπάνιο? Εκείνος τελείωνε το μπάνιο του και εγώ ετοιμαζόμουν να μπω γιατί είχαμε αργήσει και βιαζόμασταν. Αλλά ευτυχώς προλάβαμε. Γιατί, έγινε κάτι? Ποιο? Όχι, μωρό μου, τίποτα, πήγαινε να ντυθείς. Μη με κοιτάς έτσι, μη με κοιτάς έτσι. Το βρίσκεις φυσιολογικό? Ένα γόρι 17 χρόνων και η άλλη να περιμένει απ' έξω γυμνή να μπει στην μπανιάρα, φυσιολογικό είναι αυτό? Μα τι θες ντυμένα να κάνουμε ντουζ? Πρέπει να δουνίσουμε το ανθρώπινο σώμα, είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Ναι, είναι φυσιολογικό το σώμα, αλλά δεν δείχνουμε όλο το σώμα, το βγάζουμε άντε όλο το σώμα και το δείχνουμε. Υπάρχουν μέρη του σώματος που δεν είναι φυσιολογικό να τα δείχνουμε. Δηλαδή το κεφάλι είναι πιο φυσιολογικό από τον κόλο? Το σόβρακο το φοράμε στον κόλο, δεν το φοράμε στο κεφάλι. Δεν φταίει το σώμα, φταίει το άρρωστο το μάτι. Έχω εγώ άρρωστο μάτι? Όχι, αλλά είσαι σεμνότυφος και παλαιομοδίτη. Σεμνότυφος είμαι, είμαι σεμνός. Ο παππούς μου ήταν παπά. Στο σπίτι κυκλοφορούσαμε σεμνά ντυμένοι. Βαριά, με ζιβάγκο. Μην ξεχνάς άλλωστε ότι μεγαλώσαμε στην εποχή της απελευθέρωσης του σώματος. Ναι, μωρέ, την ξεχνάω συνέχεια την απελευθέρωση. Ρε ζήλη έγινε για να σ' ακούω, ρε ζήλη. Έπρεπε να δεις το πρόσωπό του όταν μπήκα στην πανιέρα. Μου έριξε ένα επικριτικό βλέμμα. Θα πεθάνω. Ηρέμησε, παιδάκι μου. Ως και ο Διονύσης το κατάλαβε και μουρμούριζε πάλι στη μαμά. Ρεζίλη, παιδάκι μου, σου λέω, ρεζίλη των σκυλιών. Χάνε τόσο τραγικά τα πράγματα, να βρούμε μια εξήγηση. Η μόνη εξήγηση είναι ότι είμαι γελία. Ότι είσαι φυσιολάτρης, ας πούμε. Ότι συνηθίζει να το κάνεις αυτό. Ότι είσαι οικολόγος. Και συνηθίζουν να γυρίζουν γυμνοί οι οικολόγοι. Ρε, παιδάκι μου, θα με τρελάνεις εσύ. Άλλοι άνθρωποι αισθάνονται άνετα με το σώμα τους και άλλοι ντρέπονται και το κρύβουν. Τώρα που το σκέφτομαι, αυτό το αθώο είναι και πιο σεξι. Ναι. Ναι, λοιπόν. Αυτό να του πεις. Μητσάρα, να σου πω λίγο. Sorry για το πρωί. Ντράπιας και αμενούλη, μπήκα στο μπάνιο γιατί δεν έλεγες να βγεις και είχαμε αργήσει. Ναι, αλλά... Το ξέρω ότι είσαι συντηρητικούλης, αλλά δεν έγινε και τίποτα μωρέα. Άλλωστε, με τι να πω στο μπάνιο, με τη φόρμα γυμναστικής. Όχι, όχι, αλλά... Αυτό το σοκ που παθαίνεις με το γυμνό πρέπει να το ξεπεράσεις. Οι άνθρωποι γεννιούνται γυμνοί. Ναι. Αλλά δεν είμαστε και νεογέννητοι, εντάξει. Αμάμωρε, Μάρκο, αμάμωρε. Ίδιος με τον πατέρα σου είσαι. Μη δεις κάτι απευθείας να το παρεξηγήσεις. Εμείς με τη μαμά έχουμε κάνει γυμνισμό και έχουμε απελευθερωθεί. Δηλαδή, για μένα ή γυμνή με ή ντυμένη είναι το ίδιο πράγμα. Αφρούλα, πάμε. Μάρκο. Καλά, φίλε.
φίλε, ένα σου λέω, και γαμό. Τι ώρα κάνετε μπάνια το πρωί, ρε. Λοιπόν, σήμερα θα έρθω να κοιμηθώ σπίτι σου, έστω λέω από τώρα. Σιγάρε, Μίτσο, να πούμε, συγκράτησε τι ορμέ σου. Καλά, ρε, και νομίζω ότι είναι εύκολο αυτό. Ε, είναι εύκολο. Είπε ξυπνάει πριν από του άλλου για να κάνει μπάνιο με την ησυχία τη, έτσι. Ξέρει ποια είδα στον ύπνο μου. Ρε, στον ύπνο σου, εδώ στο ξύπνιο μα τι θα δούμε. Είδα τη ραλού, ρε, γάμο του. Ποια, ρε, αυτή που σε παράτησε και την κοπάνισε με το γιο τη. Εγώ ούτε στον ύπνο μου ούτε στο ξύπνιο μου θα ήθελα να την ξαναδώ. Είδα ότι ήρθε στην Αθήνα και συγκεκριμένα είχε έρθει εδώ στο σπίτι και με είχε επισκεφτεί. Από πάμε, κάτσε! Μπήκε στο μπάνιο, ε! Λοιπόν, πάω κι εγώ τώρα να κάνω το ντουζάκι μου, μην πάω στο σχολείο έτσι βρώμικος. Τι λες, μωρέ! Λέω, αγόρι μου, ότι τώρα θα έχει βγάλει το νυχτικό της. Τώρα κιλοτάκια στον αέρα. Σίγουρα στιγμή θα είναι, ε! Και τώρα στο μπάνιο. Πρώτα το ένα πόδι, μετά το άλλο. Πάω να κάνω μπάνιο. Πώς κοιμηθείς, καλά! Τι κάνεις εδώ, ρε, τρελαθήκες! Έλα, ρε, ένα ντουζάκι θα κάνω. Τίποτα δεν σε ξυπνάει καλύτερα. Καλά, βλαμμένο, είσαι, παίρνει έξω! Έλα, πρέπει να βιαστούμε, είναι παρατέταρτο. Πάντα τον πιάζεις, παρατέταρτο είναι. Τον βλέπεις, τι κρατά, θα στο φέρω στο κεφάλι, κατομίρι μου, παίρνει έξω! Γιατί, ρε, εσύ δεν είπες ότι σε γυμνήθηκα και δεν τρέχει τίποτα. Τι είναι αυτό, ρε! Γάμο το αυτό κολλάει. Μελίνε! Καλά να πάψεις, ρε, βλαμμένο, παίρνει έξω, είπα! Πάψε κι εσύ! Έξω, ρε, είπα, έξω! Καλά, μωρέ, ηρέμησε. Έγινε, παιδί μου. Συγγνώμη, παρεξήγησε, κύριε. Εγώ δεν ξέρω, εγώ ένα μπάνιο ήθελα να κάνω. Ωραία, ωραία, ωραία. Τέλειωσες. Ναι, ναι, φεύγω, φεύγω. Φύγε, φύγε, φύγε. Ωραία, πολύ ωραία. Συγγνώμη, είμαι κι εγώ εδώ. Ωραία, πώς είσαι, μαμού. Γυμνή. Πάρα πολύ ωραία. Συνέχισε, εγώ θα ξεριστώ. Ελάτε, ελάτε, παιδιά μου, ελάτε κι εσείς. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Μπορώ να βγω από το μπάνιο πρώτα. Μα είναι η Εύα μέσα. Και επειδή είναι η Εύα μέσα, τι έγινε. Η Εύα είναι μέσα, εμείς είμαστε έξω. Χθηθείτε. Μπαμπάς τρελός. Έλα, παιδί μου. Όταν η οικογένεια δεν τρέπεται, συσφίγγεται περισσότερο. Δεν τα ξέρετε αυτά. Για να κοιτάς την πετσέτα. Δώσ' την πετσέτα τώρα. Τι παίζει εδώ. Παίζει ότι το μάτι μας δεν πρέπει να είναι άρρωστο. Γιατί άμα είναι άρρωστο το μάτι, μετά το μάτι είναι άρρωστο. Πατέρα, δεν σε καταλαβαίνω πραγματικά. Τι γίνεται εδώ. Ελένη μου, γίνεται αυτό που είπαμε. Πρέπει να κυκλοφορούμε ξεβράκωτοι. Α, καλό αυτό. Τι καλό αυτό εσύ αμέσως. Από το ένα άκρο πήγε στο άλλο. Είπαμε να μη σοκάρεσαι. Βλέπεις κανένα να σοκάρεται. Διονύση μου, δεν είναι υποχρεωτικό να ξεβρακωνόμαστε. Είπαμε, αν τύχει καμιά φορά, να μην μας πιάσει πανικός. Αυτό. Δεν είναι υποχρεωτικό. Όχι βέβαια. Αν τύχει. Ε. Και να περιμένω εγώ πότε θα τύχει. Πω, πω, κρίμα. Και ήταν ωραίο τώρα. Είχε κάτσει. Είχε μία αυτή. Πω, πω. Που την έσπασε τώρα. Καλύτερα που την έσπασε. Εγώ να. Μην τολμήσεις. Τι γυμνισμός και μαλακίες, ρε! Η αδερφή σου ούτε γυμνίστρια είναι ούτε καν ήρεμη! Και ο πατέρας δεν είναι με τα καλά του, ε! Ρε, σου μιλάω, ρε! Κοίτα με, κοίτα πώς έγινα, ρε! Αυτό το σαμπούνι με το μέλι χάλια είναι! Χάλια σε κανένα, μπορεί να πας πουθενά! Και ο γυμνισμός χάλια είναι κι αυτός, ρε! Αχα. Τι αχά, ρε, τι αχά! Μέλα! Με τις ιδέες σου έχει να χειρότερα, ρε Ζήλη. Και αυτός ο Μίτσος είναι τελείως καραγκιόζης. Αφού άκουσε ότι μου αρέσει ο γυμνισμός και ότι όλα είναι φυσικά, τι άλλο θα σκεφτεί το βρώμικο μυαλό του. Στην πανιέρα δυο-δυο. Και τρεις και τέσσερις και πέντε καταντήσαμε. Και αυτό στην κοσμάρα του. Κοίταξε τον όμως, κούκλος είναι. Όπως τον βλέπεις είναι. Εντάξει, μωρέ, ωραίο παιδί είναι, δεν λέω. Μόνο ωραίο. Πάντως, αν θες να ξεκολλήσεις, πρέπει να τον κάνεις να σου φερθεί άσχημα. Αυτός είναι μια γλύκα, ρε εσύ. Τον βλέπω κάθε βράδυ να βλέπει αγώνες στην τηλεόραση και θέλω να με αγκαλιάσει. Α, έχεις κοντράβιτσια εσύ. Να σου πω, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την καλή πλευρά μόνο. Έχουν και την κακή τους πλευρά. Δεν είναι άγγελος ο τύπος. Για μένα είναι. Αν του ζυγκλίσεις λιγάκι, αν του την πεις και τον βρίσεις, θα σε βρίσει κι αυτός, θα τσαντιστείς και θα τελειώσουν όλα. Άντε πάλι. Ρε, εγώ αυτόν μόνο με έκρηξη μπορώ να τον βγάλω από το μυαλό μου.